αναλωθεί πια ο χρόνος, νομίζω όχι με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, άρα πάμε προφανώς, εμείς θέλουμε τουλάχιστον μία συμφωνία η οποία προφανώς θα αναλάβει, θα έχει μακροχρόνια, πιο μακροχρόνιο χαρακτήρα και βεβαίως θα κατοχυρώσει ορισμένες βασικές θέσεις της ελληνικής πλευράς. Με χρηματοδότηση ταυτόχρονα. Προφανώς θα πρέπει να απελευθερωθεί ένα ενδιάμεσο πλαίσιο χρηματοδότησης, αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίο, αλλά βεβαίως σε μια προοπτική ανάπτυξης, δηλαδή όσο γίνεται χτυπήματος των ηφαισιακών μέτρων, αυτή είναι και η βασική θέση της ελληνικής πλευράς. Τώρα πάτε να κλείσετε την αξιολόγηση από ό,τι έχουμε καταλάβει, κύριε Παναδάκη. Και το κλίμα που υπάρχει αυτή την ώρα, δηλαδή από την πληροφόρηση που έχουμε και εμείς και μεταδώσαμε νωρίτερα. Είναι αυτό, ότι πραγματικότητα θα πάτε σε ένα πακέτο μέτρων κλείνοντας το προηγούμενο. Αξιολόγηση των προηγούμενων μέτρων δεν μπορεί να υπάρξει, υπό την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς είναι και άνευ σημασίας αυτή η αξιολόγηση των προηγούμενων μέτρων, ανεξαρτήτως τώρα αν ήταν καλά ή κακά τα μέτρα. Έτσι δεν έχει κανένα νόημα τώρα να αξιολογήσεις μια πολιτική η οποία έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά έκλεισε ένα κύκλο το Δεκέμβριο του 2014. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι, όμως δεν είναι στην ελληνική πλευρά. Αλλά. Και όταν λέω ελληνική πλευρά δεν εννοώ μόνο τα κόμματα και την κυβέρνηση, εννοώ γενικά την ελληνική πλευρά. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στη στιγμή στην πλευρά την άλλη. Εταιρών. Των εταίρων. Γιατί. Είναι προφανές. Θα σας πω γιατί. Διότι στην ουσία αυτή τη στιγμή εκτιλήσονται διαφορετικές στρατηγικές και διαφορετικές μερίδες, από διαφορετικές μερίδες στο χώρο αυτό. Διάβασα το πρωί, παραδείγματος χάρη, ότι ο Σόιμπλε έκανε μία δήλωση που λέει ότι εγώ λέει θα διαπραγματευτώ, μιλάει στον πρώτο ελληνικό, στη Wall Street Journal, σε ξένη εφημερίδα, με τους Βρετανούς για την ιστορία αυτή. Το δημοψηφίσματος στη Βρετανία. Ναι. Προχθές είδαμε, ας πούμε, χθες μάλλον είδαμε μία κριτική, ας πούμε, στη θέση της Κομισιόν ότι αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες από ό,τι τις αρμόζουν. Δηλαδή, εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει καταρχήν μία εσωτερική αντίθεση σε αυτό που θα λέγαμε παλιά Ευρώπη και νέα Ευρώπη, να το πω έτσι. Η γερμανική Ευρώπη. Υπάρχει επίσης μια ελοχεύουσα αντίθεση μεταξύ του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν. Και υπάρχει και η διφορούμενη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο ψάχνει ευκαιρία να φύγει. Μια καταθέτετε, κύριε Βερναρδάκη, η ελληνική κυβέρνηση ενδιαφέρεται ή στοχεύει στο να διαχωρίσει την ιστορία του ΔΝΤ από τη συμφωνία με τους εταίρους τώρα. Τους Ευρωπαίους εταίρους. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τι θα σήμαινε αυτό. Είναι προφανές όμως ότι το ΔΝΤ επιζητεί έναν τρόπο να φύγει και να περάσει ένα μέρος του χρέους του στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτό οικονομικοτεχνικά σε πρώτη φάση θα μας βόλευε. Διότι τα επιτόκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αμέσως δηλαδή θα σήμαινε ένα κούρεμα του χρέους. Κάτι το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Έτσι. Και για τις δανειακές της υποχρεώσεις. Γιατί θα περνάγαμε διαφορετικά σε πολύ μικρά επιτόκια. Εάν έκανε και κούρεμα, η ανάσα θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ ξέρω ότι επιμένει σκληρή γραμμή το Δούνου του, στην πολύ σκληρή γραμμή αυτή την ώρα και μιλάει για ασφαλιστικό και εργασιακά τώρα, άμεσα, να τα λύσετε. Αν και όλα αυτά που είπατε πριν έχουν ενδιαφέρον σε επιχειρηματολογία, πλην όμως δεν μας βοηθάει. Ακόμα και αν γίνουν αυτά πράξη, θα γίνουν με άλλους ρυθμούς στην Ευρώπη που εμείς δεν ξέρω που θα είμαστε. Προφανώς δεν μας βοηθάει από την άποψη της επίτευξης. Μιλάμε για άμεσα τώρα και εγώ είμαστε. Μας βοηθάει όμως αυτή τη στιγμή στο γεγονός ότι στην επισήμανση, μας βοηθάει η συζήτηση, διότι το πρόβλημα σήμερα μια συμφωνία, όπως αποδείχτηκε αυτό το τρίμηνο, ήταν στην ουσία θέμα πολιτικής βούλησης. Η ελληνική πλευρά, όποια κριτική και αν κάνει. Έκανε και τις παραχωρήσεις της, μπήκε σε ένα δικό της πακέτο μεταρρυθμίσεων, καλό, κακό, μέτριο, δεν έχει σημασία. Έτσι. Το πρόβλημα που σκάλωσε στην πραγματικότητα, σκάλωσε στις διαφορετικές στρατηγικές πια που αναπτύσσονται μέσα στην Ευρώπη. Σε αυτό βεβαίως συμβάλαμε και εμείς, ενώ ως εκλογικό σώμα, υπό την έννοια ότι επιδράσαμε καταλυτικά σε μια αλλαγή του πλαισίου συζήτησης στην Ευρώπη. Η βασική όμως, κύριε Βερναρδάκη, η βασική κουβέντα που κάνουμε τώρα 4 μήνες είναι στην πραγματικότητα. Εγώ δεν ξέρω, δεν είναι μια αιμονή, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι όλοι έτσι την αντιλαμβανόμαστε. Είναι σαν να συνεχίζεται η ίδια κουβέντα. Δηλαδή, βλέπω τα ίδια συζητάμε. Το ΦΠΑ, το ασφαλιστικό, το εργασιάδικο, τα δημοσιονομικά κενά, αν είναι αυτό. Τόσα ή ανάποδα κτλ. Όχι, είναι άδικο αυτό. Γιατί είναι νομίζω άδικο, ότι μας έρνουν. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το συζήτημα. Εμείς δηλαδή. Η συνέχεια ενός προγράμματος. Όχι, υπάρχει καταρχήν μια καταρχήν συμφωνία, όπως φαίνεται, ότι το πλεόνασμα θα κλειδώσει υποχρέωση τουλάχιστον στο 0,7. Αυτό, είναι, υποχρέωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα, το ξεχνάμε αυτό. Διότι αν στην πραγματικότητα κατοχυρώσουμε μια συμφωνία μικρών πλεονασμάτων, έτσι, μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια απελευθέρωση πόρων, τέτοια ώστε να κάνουμε μια αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό ως δείκτης, ναι, αλλά στον πολίτη που θα το ανέβει, ας πούμε, μέσα από ΦΠΑ, η ΔΕΗ,
Ναι, θα, είναι θα άλλος το ο δούμε αυτό. Θα δούμε λοιπόν, πρέπει να δούμε λοιπόν τη συνολική χημεία. Αλλά πρέπει όμως να έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους δεν πρέπει να τους ξεχνάμε και είναι η μεγάλη διαφοροποίηση. Το πρώτο είναι το θέμα των πλεονασμάτων. Το δεύτερο είναι η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων συνολικά. Γιατί αυτό, διότι είναι ο πυρήνας της ευρωπαϊκής πολιτικής της λιτότητας και εκεί πρέπει να πάμε σε ένα άλλο υπόδειγμα αναπτυξιακό. Έτσι. Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι η θέση για το ασφαλιστικό, που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να υπάρξει. Εάν όλα αυτά, αν τα τρία αυτά μπορούμε ή θα τα κατοχυρώσουμε, αν τα κατοχυρώσουμε θα περιμένουμε να δούμε το τελικό. Υπάρχει περίπτωση τότε όλο το άλλο πλαίσιο πράγματι στην νομικοτεχνική του διάσταση προφανώς μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει το θέμα του ΦΠΑ. Μπορούμε να τα δούμε. Αν η κυβέρνηση έχει στο σχεδιασμό της, σκέφτεται, εν πάση περιπτώσει, να ζητήσει περαιτέρω παράταση της παράτασης. Όχι, πάνω στην πληροφόρηση που είχαμε πριν. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο. Αυτό που εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής υπάρχει συνάντηση με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολάντ και η βασική βούληση από την ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει ένα κλείσιμο μιας πολιτικής πια συμφωνίας. Έτσι. Βέβαια αυτό το απορρίπτουν οι θεσμοί. Λένε πηγαίνετε στις Βρυξέλλες, εκεί που πρέπει και στο Eurogroup. Είναι προφανές ότι οι ισορροπίες μεταξύ τους είναι πάρα πολύ λεπτές. Είναι πάρα πολύ λεπτές και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Αλλά είναι ένα επίπεδο πια συζήτησης και διαπραγμάτευσης που ξεπερνάει για την ελληνική πλευρά. Πάμε στον κύριο Δένια να δούμε πώς διαβάζεται η σημαντική αντιπολίτευση. Εσείς ασκείτε κριτική για τον χρόνο. Δηλαδή, λες και ο χρόνος τρέχει τώρα, δεν έτρεχε πριν. Δεν είναι μια ενιαία διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ασκείτε μια κριτική στον χρόνο. Λέτε στην κυβέρνηση, πήγαινε γρήγορα σε συμφωνία γιατί η οικονομία πλήττεται, μπαίνουμε σε εφεσιακή φάση κτλ. Έχουμε μπει σε εφεσιακή φάση. Ναι, ωραία. Και